Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι συνέβη χθες το βράδυ με την επίθεση του Ρουδίγωνα στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη. Ναι, Φίλιππε, πράγματι λίγο μετά τις 12 το βράδυ ο Ρουδίγωνας έκανε την εμφάνισή του στον Άγιο Παύλο έξω από το σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη με αποτέλεσμα να γράψουν συνθήματα στους στίχους, όπως ένα από αυτά είναι «Πήγαμε στο σπίτι του βιαστή Λιγνάδη στον Άγιο Παύλο, στο σπίτι που γίνονταν οι βιασμοί». Σε ένα άλλο σύνθημα είναι «Ανεπιθύμητος στη γειτονιά». Ενώ σε ένα τρίτο «Εδώ δεν θα ξαναπατήσει». Αν θέλει να μείνει κάπου, να τον πάρει ο Κούγια σπίτι του. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς βίντεο ανέβασε ο Ρουβίγωνας. Εδώ είναι το σπίτι του βιαστή ανηλίκων Λιγνάδη, τον οποίο οι δικαστές άφησαν ελεύθερο παρότι καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων. Είμαστε στην οδό Φακίων, στον Άγιο Παύλο. Είναι ανεπιθύμητος πλέον στην γειτονιά. Αν θέλει να μείνει κάπου, να τον πάρει σπίτι ο Κούγιας. Οι δικαστές τον άφησαν ελεύθερο ενώ βίαζε ανήλικα, σε αυτό εδώ το σπίτι ακριβώς, που όλοι βλέπαν, ξέραν και δεν μίλαγαν. Φυσικά δεν του βάλανε κατοίκον περιορισμό. Το κατοίκον περιορισμό θα τον επιβάλλουμε εμείς και θα τον βρούμε όπου και να πάει, όπου και να κυκλοφορήσει. Βλέπουμε την ώρα που γράφουν με σπρέι έξω από το σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο είχε μόνο υποστηρικτές. Ενώ σε άλλες επιθέσεις, παρεμβάσεις, πείτε όπως θέλετε, του Ρουβίγωνα υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο βίντεο που ανέβασαν δεν υπήρξε ούτε μία αντίδραση. Η καταδίκη, ναι, της πράξης τους, τίποτα. Όλοι... Τον αντίον θα έλεγα. Έλεγαν... Τους κάνανε και... Μπράβο Ρουβίγωνα, έτσι γράφανε. Ναι, ναι. Εμείς δεν παίρνουμε θέση. Εμείς μεταφέρουμε τι το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό το οποίο... Έχει καταγραφεί στα social media που ξαναλέμε σε άλλες περιπτώσεις έχουν αντιδράσει πολίτες για τη δράση του Ρουβίγωνα. Στο συγκεκριμένο γεγονός είχαν μόνο υποστηρικτές. Και δεν ήταν λίγοι υποστηρικτές, ήταν χιλιάδες που έλεγαν «Μπράβο Ρουβίγωνα». Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί την πολιτεία. Πρέπει να ανησυχεί την πολιτεία. Την ίδια ώρα, λίγες ώρες μετά μάλλον από τη συγκεκριμένη παρέμβαση Ρουβίγωνα στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη, έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποινικολόγων,